Από την Κρήτη άρχισε η διαβούλευση μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στελεχών της κυβέρνησης και της αυτοδιοίκησης και εκπροσώπων των αγροτών για το στρατηγικό σχέδιο της χώρας μας πάνω στη νέα κοινή αγροτική πολιτική που συμφωνήθηκε στην Ευρώπη. Ο Σπύλιος Λιβανός από το θέατρο Μίκης Θεοδωράκης έδωσε το στίγμα των επερχόμενων αλλαγών, χαρακτηρίζοντας ως σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα την εξασφάλιση της χρηματοδότησης που λάμβανε και μάλιστα με ενισχυμένο τον μεταρρυθμιστικό πυλώνα της. Σε αυτήν η Ελλάδα πέτυχε πολλά πράγματα. Καταρχήν καταφέραμε να διατηρήσουμε τα χρήματα των 19,3 δις που είχαμε ως χώρα στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο της ΚΑΠ, ατόφια και να τα έχουμε και πάλι μαζί μας. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκανε λόγο για μια ΚΑΠ με πολλές αλλαγές που θα χτίσει τη γεωργία του μέλλοντος. Ο στόχος μας και η επιτυχία μας ήταν να διατηρήσουμε τη στήριξη των Ελλήνων παραγωγών και να έχουμε όλα τα εφόδια για να γίνουν από άκρη σε άκρη στη χώρα οι Έλληνες παραγωγοί πρωταγωνιστές των εξελίξεων τόσο σε οικονομικό όσο σε κοινωνικό αλλά κυρίως και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. Βασικοί άξονες του στρατηγικού σχεδίου που αναμένεται να καταθέσει η χώρα μας για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική είναι η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με προστιθέμενη αξία, η ενίσχυση των νέων αγροτών, η έμφαση στην περιβαλλοντική διάσταση και τη βιώσιμη παραγωγή, η καθιέρωση των βιολογικών προϊόντων, η έρευνα και η εκπαίδευση. Η ιδέα οριζόντιες καταβολές τελείωσε. Γιατί εκεί κάποιοι πονηροί έμπαιναν και έπαιρναν χρήματα από αυτούς που πραγματικά τα είχαν ανάγκη. Εμείς, όπως πιστεύω και όλοι οι υγιείς Έλληνες και όλοι οι υγιείς παραγωγοί, θέλουμε να ενισχύονται αυτοί που πραγματικά βάλλονται. Φυσικά η Κρήτη πρέπει να γίνει ένα νησί το οποίο θα είναι βιολογικό νησί, αυτή είναι η πρόταση δική μας, από το ένα άκρο στο άλλο, και να υπάρχουν ενισχύσεις, διότι εδώ πέρα η καλλιέργεια η οποία γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, είτε αφορά ελαιώνες, είτε αμπελώνες, είτε χτινοτροφία, είτε οτιδήποτε παράγεται στην Κρήτη, πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερης διατροφικής αξίας. Οι εκπρόσωποι των αγροτών της Κρήτης βλέπουν με επιφύλαξη τη νέα ΚΑΠ, δεδομένου ότι από την τρέχουσα το νησί είχε απώλειες της τάξης του 50%. Δεν μπορεί να μπει, λέει, σε καμία των περιπτώσεων ίδια χρήματα ένας ο οποίος έχει σιτηρά και παράγει σιτηρά στον κάμπο, το μεγάλο κάμπο της Θεσσαλίας, με 50 ευρώ και να παίρνει και 50 ευρώ ένας ο οποίος είναι στα βουνά πάνω της Κρήτης, το οποίο είναι δύσκολο να καλλιεργηθεί, είτε ελαιώνας, είτε οτιδήποτε καλλιέργεια κάνει, ακόμα και η κτηνοτροφία είναι δύσκολη στην Κρήτη, ή η αμπελουργία ή οτιδήποτε από αυτό. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης πάντως χαρακτήρισε την νέα ΚΑΠ ως μια μεγάλη ευκαιρία για το μετασχηματισμό της αγροτικής οικονομίας.